Το σύστημα της απονομής της δικαιοσύνης είναι μάλλον ένας ακόμα τομέας στον οποίο η εναλλαγή των κυβερνήσεων είχε ανεπαίσθητη επίδραση, θα λέγαμε. Μια σειρά σαρωτικές αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια, όπως και οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ο νέος πτωχευτικός κώδικας, οι πρόσφατες δραστικές αλλαγές στο ποινικό κώδικα και το κώδικα ποινικής δικονομίας παραμένουν και επεκτείνονται από τη μία μετά την άλλη την κυβέρνηση. Είδαμε και στην παρούσα συζήτηση να διεκδικείται με πάθος η πατρότητα του νομοσχεδίου. Φτάσετε σε διαμεσολάβηση για να βρείτε ποιανού είναι το παιδί. Δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι διαφορετικά, αφού και σε αυτόν τον τομέα με ευλάβεια υλοποιούνται οι ευρωπαϊκές οδηγίες που καθορίζουν και σε μεγάλο βαθμό και το χαρακτήρα αυτών των αλλαγών. Χαρακτηρίζονται ως αλλαγές, λέτε, που φέρνεται για να βελτιώσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, όμως και αυτές δεν είναι γενικά και ανεξάρτητα από πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις, αλλά έχουν βαθιά ταξικό περιεχόμενο. Θα πούμε και παρακάτω, όπως και στην κατάρθουν συζήτηση, πώς και με αυτόν τον συγκεκριμένο θεσμό, όπως και μια σειρά άλλα μέτρα, ουσιαστικά εκφράζεται η ανάγκη για αντιστοίχηση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης με τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά απ' την άλλη, δηλαδή, επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες και έρονται εμπόδια, ας πούμε, και με το πτωχευτικό κώδικα και εμπροκειμένο για να εργατικές απαιτήσεις κλπ. Αλλά απ' την άλλη, ενώ γιατί να δυσκολεύονται οι διεκδίκησεις των εργατικών απαιτήσεων, απ' την άλλη, μπαίνουν περισσότερα εμπόδια σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν τα όλο και περισσότερους φραγμούς που μπαίνουν, περισσότερα βάρη, παράβολα, κόστος για να φτάσουν τελικά στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και στο θεσμό της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, που είχε αρχικά προαιρετική και πιο περιορισμένη εφαρμογή με τον νόμο του 10, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε με τον νόμο 45-12 μια σειρά τροποποίηση με βασικότερη αυτή της υποχρεωτικότητας πριν την προσφυγή στο δικαστήριο. Τότε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση έβγαινε στα κεραμίδια και δια των αντιπροσώπων της στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, παζαρεύοντας ουσιαστικά την έκταση της υποχρεωτικότητας, αλλά σήμερα ολοκληρώνει το έργο από άλλη θέση. Και το προτινόμενο νομοσχέδιο επεκτείνει την υποχρεωτικότητα και ανοίγει βέβαια νέα πεδία κερδοφορίας στον τομέα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των διαμεσολαβητών. Δεν θεωρούμε τυχαίο ότι και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και άλλα ευαγή ιδρύματα έχουν συστήσει μαζί με μεγάλους δικηγορικούς συλλόγους και άλλους κοινωνικούς εταίρους όπως η ΓΕΣΕ και τον Οργανισμό Προώθηση Αναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Η ενίσχυση του θεσμού της ιδιωτικής διαμεσολάβησης είναι πάγια απέτηση του κεφαλαίου και σε αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφουγκράστηκε πλήρως τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δεν ξέρω όμως αν είχατε εξίσου ευήκοα ότα στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, προς τα οποία η υποχρεωτικότητα του θεσμού δημιουργεί ένα επιπλέον εμπόδιο για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δημιουργείται δηλαδή ένα υποχρεωτικό στάδιο πριν την κατάθεση της αγωγής, αυξάνοντας περισσότερο το ήδη υπέρογκο κόστος που ξέρουν πολύ καλά τα λαϊκά στρώματα το τι σημαίνει αυτό για την δυνατότητα να υπερασπιστούν μέχρι τέλους τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους. Ακόμα και σε περιπτώσεις που από τα ίδια τα πραγματικά περιστατικά η αποτυχία της διαμεσολάβησης μπορεί να θεωρείται προημείου δεδομένη, ωστόσο με τον τρόπο που εισάγεται καθίσταται υποχρεωτική. Ενώ βέβαια είναι και δεδομένη ότι η αντοχή του καθενός στη διαμεσολάβηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την τσέπη του. Η ρύθμιση, για παράδειγμα, της ελάχιστης αμοιβής του διαμεσολαβητή στο επόμενο στάδιο, μετά το στάδιο της υποχρεωτικής πρώτης συνάντησης, κατά 80 ευρώ την ώρα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σύρει συμβιβασμό των οικονομικά ασθενέστερων απέναντι, για παράδειγμα, σε τράπεζες, εργοδότες κλπ., που δεν θα είναι σε θέση ούτε να παρατείνει τη διαμεσολάβηση για μεγάλο αριθμό επιμακρών, ούτε βέβαια και σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, δεν θα μπορεί πλέον να στηρίξει το επιπλέον κόστος της δικαστικής του προστασίας, με αποτέλεσμα να απαραίτηται και να σύρεται σε έναν συμβιβασμό ανάλογα με το πόσο έχει φτάσει, τέλος πάντων, η δυνατότητά του να υπερασπιστεί, η οικονομική του δυνατότητα να υπερασπιστεί τις διεκδικήσεις του. Πιο συγκεκριμένο, με το παρόν νομοσχέδιο,
λέμε ότι θεσπίζεται ουσιαστικά η δυνατότητα η υπαγωγή στη διαδικασία διαμεσολάβηση για όλες τις διαφορές μετά με την συμβατική ρήτρα διαμεσολάβησης, καταργώντας ουσιαστικά τις υφιστάμενες εξαιρέσεις. Η δυνατότητα αυτή εμείς θεωρούμε ότι είναι πιθανό να οδηγήσει σε εκτεταμένη χρήση και μέσα από συμβάσεις με προδιατυπωμένους όρους που επιβάλλουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες ή και εργοδότες, που ουσιαστικά καθιστούν υποχρεωτικό το θεσμό ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται εξ αρχής. Το γεγονός ότι ο δικηγόρος, μάλλον η κατάθεση του δικογράφου καθίσταται απαράδεκτη σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση για τη δυνατότητα υπαγωγής στο στάδιο της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. Μάλιστα, σε αυτό το στάδιο υπάγονται υποχρεωτικά οικογενειακές διαφορές και όλες οι διαφορές του μονομελούς και πολυμελούς πρωτοδικείου. Διαφορετικά, η συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος είναι απαράδεκτη και μάλιστα χωρίς αυτό το απαράδεκτο να θεραπεύεται και στην περίπτωση που υπαχθεί σε δικαστική διαμεσολάβηση η υπόθεση. Με άλλα λόγια, λέμε ότι καθιερώνεται ένα ευρύτατο πεδίο υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης και στο βασικό κορμόπλαιο των ιδιωτικών διαφορών. Θεωρούμε αρνητική την εξέλιξη αυτή, κύρια από την άποψη ότι η υποχρεωτικότητα αυτή αυτόματα συνεπάγεται τη διόγκωση του κόστους της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, που ήδη για μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι απαγορευτικό. Μάλιστα, θα πούμε βέβαια και στην κατάρθρον, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι αυξάνεται και τη χρηματική ποινή σε περίπτωση απουσίας κάποιου μέρους από το στάδιο της υποχρεωτικής αρχικής συνάντησης, μέχρι μάλιστα και το ύψος των 500 ευρώ. Το προηγούμενο νομοθέτημα προέβλεπε από 120 έως 300 ευρώ. Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι πρωτοφανής και εκφράζει ουσιαστικά την έντονη στόχευση της επιβολής του θεσμού. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση και με την διαφάνεια του θεσμού, που θα πούμε ιδιαίτερα και στα κατάρθρων, στο όνομα της εμπιστευτικότητας, πώς τέλος πάντων δεν τηρούνται καθόλου πρακτικά και ο διαμεσολαβητής διατηρεί τη δυνατότητα επικοινωνίας με κάθε μέρος ξεχωριστά. Δεν θα επεκταθώ τώρα σε αυτό παραπάνω. Αναφερθήκαμε και θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός της ελάχιστης αμοιβής του διαμεσολαβητή κατά ώρα, με 80 ευρώ την ώρα, που μπορεί δηλαδή σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης 10 ευρώ να φτάσει μέχρι και τα 800 ευρώ. Θεωρούμε ότι η απάντηση που δόθηκε και από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να απαντήσει στην αρνησιδικία στην οποία οδηγεί ουσιαστικά η καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης, για ακόμα μια φορά έρχεται με λάθος τρόπο, όχι με την ενίσχυση των όλων των δομών των δικαστηρίων, την πρόσληψη προσωπικού κλπ, αλλά δημιουργώντας νέους κοινωνικοταξικούς φραγμούς, αφού και τώρα τελικά θα υπάρχει αρνησιδικία, αλλά προς αυτούς που τελικά δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν το κόστος για να επερασπιστούν μέχρι τέλους την απέτησή τους. Υπάρχουν και θεωρούμε και ότι διανοίγονται και νέο με την δυνατότητα ίδρυσης ενώσεων προσώπων πιστοποιημένων διαμεσολαβητών. Έτσι όπως επεκτείνονται, διευρύνονται τα όρια του, θεωρούμε ότι διανοίγεται ένα νέο πεδίο επένδυσης και κερδοφορίας για νέες επενδύσεις και με την, αν θέλετε, εκμετάλλευση διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ως υπαλλήλων. Συνολικά, σε σχέση με το χαρακτήρα της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, θεωρούμε ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι απλά μια εναλλακτική μορφή επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με την κοινή βούλη των μερών. Το ίδιο το χρονικό των νομοθετικών παρεμβάσεων από την εισαγωγή του θεσμού του 10 με την ενίσχυση και την πρόβλεψη της υποχρεωτικότητας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την περαιτέρω σήμερα ενίσχυσή της, θεωρούμε ότι αποδεικνύει την πραγματική στόχευση του θεσμού. Και αυτή δεν είναι άλλη από το να καθιερωθεί ουσιαστικά η διαμεσολάβηση ως βασική μορφή απονομής της αστικής δικαιοσύνης, δηλαδή να ιδιωτικοποιείται με αυτόν τον τρόπο η απονομή της δικαιοσύνης. Ο ιδεολογικός μανδύας της διαμεσολάβησης περιδίθεν σεβασμού στην ισότιμη βούληση των μερών, κατά εμάς θεωρούμε ότι είναι πλαστός.
Διότι τα δύο μέρη δεν είναι ποτέ ίσα σε μια κοινωνία άνηση και εκμεταλλευτική. Δεν μπορεί να είναι βέβαια ίση ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, η τράπεζα και ο φιλέτης, ο μεροκαματιάρης, η ασφαλιστική εταιρεία και ο ασθενής ασφαλισμένος, ο σύζυγος που ασκεί ενδοοικογενειακή βία με το θύμα αυτής, ο ψυχολογικά τραυματισμένος σύζυγος που ζητά την επιμέλεια των παιδιών. Καταλαβαίνουμε ότι το ισχυρό μέρος έχει πάντα τη δύναμη να επιβάλλει το δίκιο του. Η δικαιολογητική βάση της διαμεσολάβησης τώρα περί δίθεν αποσυμφόρησης των δικαστηρίων και επιτάχυνσης θεωρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση είναι προσχηματικός και παραπλανητικός. Αυτό εξάλλου αποτελεί και τη δικαιολογητική βάση για μια σειρά αντιδραστικά μέτρα που προωθούνται με τις τελευταίες αλλαγές στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά όμως δεν μπορεί να αποτελούν το φάρμακο για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, γιατί η αιτία της πάθησης είναι διαφορετική. Είναι τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, η επίθεση τα τελευταία χρόνια στα εργασιακά τους δικαιώματα, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης στις δομές της δικαιοσύνης και η διαρκής επιδείνωση των υλικοτεχνικών υποδομών, αιτίες βέβαια που δεν είστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσετε ούτε εσείς ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το σχέδιο νόμου για τη διαμεσολάβηση επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές στη δικαιοσύνη δεν έχουν μονοσήμαντη διάσταση, αλλά σχετίζονται με ευρύτερες επιδιώξεις και οικονομικές εξελίξεις. Αυτό είναι εμφανές αν δούμε πόσα μέτωπα και επιδιώξεις εξυπηρετεί ταυτόχρονα η συγκεκριμένη ρύθμιση. Έτσι, ανοίγονται βέβαια νέα πεδία για επιχειρηματική δράση με την ίδρυση των φορέων κατάρτισης και τις εταιρείες διαμεσολαβητών. Είναι κύρια πηγή της κερδοφορίας τους, θα είναι η εκμετάλλευση των υπαλλήλων και του κόστους βέβαια των υπηρεσιών σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που αναγκάζονται να προσφύγουν σε αυτές. Η παροχή νομικών υπηρεσιών συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την παροχή άλλων υπηρεσιών, φοροτεχνικές, λογιστικές, μεσητικές, εισπρακτικές και εκτέλεση της διαμεσολαβητικές. Θεωρούμε δηλαδή ότι προχωράει και εδώ και μια κατεύθυνση για την καθιέρωση των πολυεπαγγελματικών εταιριών που προχωράει στην πραγματική ζωή και με την απελευθέρωση των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων όπως συνέβη με το δικηγορικό επάγγελμα και θεωρούμε ότι αυτή η κατεύθυνση υπηρετείται μέσα από πολλές παραμέτρους. Διευκολύνεται η συγκέντρωση της δικηγορικής ύλης σε μεγάλο μέρος των δικηγόρων είτε εξοβελίζοντας από το επάγγελμα είτε δικηγόρους που είτε εργάζονται ως μισθωτοί στις διάφορες εταιρείες χωρίς τελικά συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και βέβαια καθιερώνεται και το κυνήγι των προσόντων και της διαβίου μάθησης για τους αποφύτους των ΑΕΗ που προστίθεται άλλη μια νέα ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης που πρέπει να τη χρυσοπληρώσουν βέβαια. Η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και ολοένα μεγαλύτερη αποσύνδεση των πτυχίων από το επάγγελμα μπορεί να περάσει και μέσα από αυτό το δρόμο. Συμπερασματικά και κλείνω εδώ. Η επέκταση και η ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης στρέφεται ενάντια στα εργατικά και λαϊκά στρώματα που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εκτινάσοντας το σχετικό κόστος. Ελοχεύει τεράστιους κινδύνους ετεροβαρών και επώδυνων συμφωνιών κατά την πίεση της διαμεσολαβητικής διαπραγμάτευσης και θεωρούμε βέβαια ότι πλήττει στην ουσία και τα συμφέροντα αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα με τις πιέσεις που αναφέραμε και παραπάνω. Θεωρούμε ότι συνολικά πρέπει να υπάρξει διεκδίκηση ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές που προωθούνται στην δικαιοσύνη. Δεν υπερασπιζόμαστε βέβαια την διόνυση και τη σημερινή κατάσταση. Έχουμε ολοκληρωμένη θέση, την έχουμε καταθέσει επανειλημμένα. Επί της αρχής θα καταψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κομινάκα.